βρίσκονταν ενώπιον πάρα πολύ σοβαρών διλημάτων και ενώπιον ιστορικών επιλογών. Και έκανε τότε την επιλογή να αντιταχθεί σε μια συμφωνία η οποία κατ' ομολογία των αρχιτεκτώνων της δεν έβγαινε, να αντιταχθεί στην προοπτική χιλιάδων απολύσεων στον δημόσιο και πλήρους αποδιάρθρωσης της αγοράς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, να αντιταχθεί στην προοπτική οριστικής διάλυσης του κοινωνικού κράτους και βεβαίως στην ιστορικά κληρονομημένη και παγιωμένη κατάσταση διαπλοκής της πολιτικής με την οικονομική εξουσία, με θύμα βεβαίως τους δημόσιους πόρους, το δημόσιο χρήμα, το δημόσιο χώρο. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ψήφισαν για να καταπολεμηθεί η ανεργία, η οποία ανεργία έχει πέσει κοντά στο 20% και θα πέσει ακόμα παρακάτω τους επόμενους μήνες, για να οικοδομηθούν θεσμοί του κοινωνικού κράτους, όπως το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, για να στηριχτεί το παιδί. Και επειδή ακούστηκε μία κριτική και σκοπίμως μπλέκεται η πολιτική μας επιλογή και ο σχεδιασμός μας με κριτική η οποία δεν ευσταθεί, θα έλεγα, το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα αφορά κυρίως τις οικογένειες οι οποίες έχουν κανένα, ένα ή δύο παιδιά. Εκεί βρίσκεται η μεγάλη δυνατότητα παρέμβασης και στήριξης της πολιτείας και όχι στον μικρότερο αριθμό των πολυτέκνων. Σκοπίμως όμως η αντιπολίτευση μπερδεύει την πολυτεχνία με τη λύση του δημογραφικού προβλήματος. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ χαμηλό δείκτη γονιμότητας. 1,3 παιδιά ανά γυναίκα σε γόνιμη ηλικία. Είναι από τους χαμηλότερους στην ΕΕ. Άρα καλώς αυξάνεται ο συνολικός προϋπολογισμός στήριξης για το παιδί και καλώς δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην αύξηση των επιδομάτων για οικογένειες οι οποίες έχουν ένα ή δύο παιδιά. Και βεβαίως ο ελληνικός λαός ψήφισε και διαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευση για να καταστεί επιτέλους το χρέος βιώσιμο στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής λύσης. Σήμερα είμαστε ενώπιον μιας ολοκλήρωσης προγράμματος με μια καθαρή από νέα μέτρα έξοδο από το πρόγραμμα, με αποκατάσταση της δυνατότητας της χώρας να καλύπτει τις δανειοδοτικές της ανάγκες στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής λύσης. Εδώ επιτρέψτε μου να πω το εξής. Διότι γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για την προοπτική η οποία υποτίθεται ότι ήταν έτοιμη να βγούμε στις αγορές επί διακυβέρνησης Σαμαρά. Στην επιχειρηματολογία αυτή συμπυκνώνονται ένα ψέμα, μία κραυγαλαία αδιαφορία και μία σημαντική κρυμμένη αλήθεια. Ποιο είναι το ψέμα? Το ψέμα βασικά νομίζω είναι οφθαλμοφανές, δεν υπήρχε περίπτωση εξόδου στις αγορές με τα επιτόκια του δεκαετούς να βρίσκονται στο 8% και τη χώρα να έχει θεμελιώδες πρόβλημα ρευστότητας και κίνδυνο χρεοκοπίας όπως ακριβώς την κληρονομήσαμε. Υπάρχει και μία κραυγαλαία επίσης αδιαφορία. Διότι η συντηρητική παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά στη χώρα μας, ήταν έτοιμη να ονομάσει success story μία έξοδο στις αγορές η οποία υποτίθεται ότι θα συνέβαινε, ενώ η ανεργία ήταν στο 27% και η τεράστια πλειοψηφία των Ελλήνων ή ήταν στο φάσμα της φτώχειας ή αντιμετώπιζε τον κίνδυνο της φτώχειας. Και υπάρχει και μία κρυμμένη αλλά σημαντική αλήθεια. Ποια είναι αυτή? Επιδίωκε η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον σε επίπεδο φρασιολογίας, μία έξοδο χωρίς να υπάρχει η ευρωπαϊκή λύση στο ζήτημα του χρέους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ήταν απολύτως ενσωματωμένη και ιδεολογικά και πολιτικά στα προτάγματα της ηγεσίας του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τι λέει, τι έλεγε, υπό τον κύριο Σόιμπλε, ότι η κάθε χώρα πρέπει να τακτοποιήσει την αυλή της και μόνη της να αναμετρηθεί με τις αγορές. Εκεί βρίσκεται η θεμελιακή διαφορά. Εμείς επιδιώξαμε, πετύχαμε ευρωπαϊκή λύση στο πρόβλημα του χρέους, να θεμελιωθεί η αλληλεγγύη σε σχέση με τη χρηματοδότηση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρώπη να καταστεί ένας οικονομικός και πολιτικός χώρος όπου οι χώρες, οι κυβερνήσεις, οι προοδευτικές κυβερνήσεις να μπορούν με τις πολιτικές τους και χωρίς την πίεση της αύξησης των επιτοκίων τους και της απειλής χρεοκοπίας από τις λεγόμενες αγορές, να μπορέσουν να ασκήσουν πολιτικές για την προστασία της κοινωνίας. Αυτό είναι έξω από τα ραντάρ, έξω από τις προτεραιότητες της συντηρητικής παράταξης στην Ελλάδα και βεβαίως ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εμείς προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις τις οποίες δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί η Νέα Δημοκρατία και πόσο μάλλον να προτάξει
Ειδικά αυτό το διάστημα όπου στο τιμόνι της βρίσκεται ο πιο αποτυχημένος υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης που είχε ποτέ η χώρα. Ο υπουργός των απολύσεων και των εν μία νυχτή διορισμών δια της υπουργικής υπογραφής διευθυντών στο δημόσιο. Όχι μόνο φέρνουμε την πάρα πολύ σημαντική μεταρρύθμιση για την τοποθέτηση των στελεχών του Δημοσίου και την ίδρυση του Μητρώου Στελεχών, αλλά προχωράμε ταχύτατα και στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών του Δημοσίου. Ήδη το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής έχει αναπτύξει το σύστημα διακίνησης, ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής για τους 600 περίπου υπαλλήλους του, και τον επόμενο μήνα μαζί με την Όλγα Γεροβασίλη θα προχωρήσουμε και στην ανάπτυξη του έργου συνολικά για το Δημόσιο. Επιστρέφει λοιπόν η χώρα σε μια κανονικότητα και επιστρέφει σε μια κανονικότητα και στο πεδίο της ενημέρωσης. Διότι θέλω να θυμίσω ότι στο πεδίο της ενημέρωσης και της τηλεοπτικής παραλάβαμε μια καρικατούρα δημόσιας τηλεόρασης, η οποία είχε την πορεία που όλοι γνωρίζουμε και μια διοδοτημένους ιδιωτικούς σταθμούς. Ένα δημόσιο δηλαδή το οποίο μεθοδευμένα και συστηματικά αποχωρούσε από την υποχρέωση ρύθμισης και παρέμβασης σε αυτόν τον τόσο ευαίσθητο τομέα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ΕΡΤ που έχει σταθεί στα πόδια της, κάνει βήματα πολύ πριν από τα ιδιωτικά κανάλια για τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών όπως το ψηφιακό ραδιόφωνο και την υβριδική τηλεόραση, η οποία είναι το μέλλον, και βεβαίως έχουμε και τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι θα είναι πλέον αδειοδοτημένοι. Και εδώ θέλω να καλέσω τη συντηρητική παράταξη να κάνει μία αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν σε σχέση με την επιχειρηματολογία που κατέθεσε γύρω από αυτό το φλέγον ζήτημα που τόσο πολύ ταλαιπώρησε την ελληνική πολιτική ζωή τα τρία τελευταία χρόνια. Πριν δεν την ταλαιπωρούσε. Πριν είχαν μπει όλα στον αυτόματο πιλότο της εκχώρησης του δημοσίου χώρου. Το επιχείρημα για τους άπειρους τηλεοπτικούς σταθμούς συνεχίζεται να το υποστηρίζετε. Ειλικρινώς αναρωτιέμαι. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής αποφάσισαν ότι έπρεπε να είναι 7 οι άδειες οι οποίες θα μπαίνανε στην προκήρυξη και προσήλθαν μόνο 6 υποψήφοι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν όρια ως προς την οικονομική βιωσιμότητα. Εκτός εάν θέλουμε να κατεβάσουμε τόσο πολύ τον πύχη, ούτως ώστε ούτε όριο για το πρόγραμμα να υπάρχει, ούτε για τους εργαζόμενους, ούτε βεβαίως για την ποιότητα του εκπαιδευόμενου σήματος. Εδώ νομίζω είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ευκαιρία να κάνετε την αυτοκριτική σας, και καθώς το Δημόσιο θα εισπράττει για πρώτη φορά από τηλεοπτικές άδειες, να συνετιστείτε εντός εισαγωγικών και να εκφράσετε θέσεις που θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Δημοσίου. Προχωρούμε βεβαίως και στην αδειοδότηση των ραδιοφώνων. Ξεκινώ από το εξής. Ουδής πρέπει να ανησυχεί. Τις επόμενες ημέρες και ως μέρος της συμφωνίας δημοσιεύεται και ο χάρτης κοινοτήτων για το ψηφιακό ραδιόφωνο, στο οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα εκπομπής για πάνω από 1.300 ραδιοφωνικούς σταθμούς ψηφιακούς κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Δεν υπάρχει περίπτωση και δεν θα κλείσουν απότομα τα FM. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί κανείς και κυρίως δεν χρειάζεται να ανησυχεί σταθμός ο οποίος κατά τεκμήριο έχει εργαζόμενους, παράγει πρόγραμμα, παράγει προϊόν και επίσης κατά τεκμήριο παράγει και μία δημόσια υπηρεσία. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι μαζί με τους Δήμους για τους δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς θα δώσουμε τη μάχη ούτως ώστε να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο ευνοϊκής μεταχείρισης μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε σε πολιτικές τύπου σοκ και δέος. Μία φορά εφαρμόστηκαν στον τομέα της ενημέρωσης τέτοιου τύπου πολιτικές και ήταν με το κλείσιμο της ΕΡΤ. Εμείς θα έχουμε και ομαλή μετάβαση και βεβαίως τη ρύθμιση με το νέο τηλεοπτικό τοπίο. Κανείς λοιπόν δεν πρέπει να ανησυχεί. Νομίζω ότι με διάλογο μπορούμε και αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση να την προχωρήσουμε χωρίς να υπάρξουν ανησυχίες είτε για τα ραδιόφωνα της Εκκλησίας είτε για τα δημοτικά ραδιόφωνα, και θεωρώ ότι είναι μια απαραίτητη νομοθέτηση και πολιτική προτεραιότητα, διότι και εδώ είχαμε παραλάβει ένα καθεστώς άναρχο, ένα καθεστώς μη αδειοδότησης, με κίνδυνο και πίεση από τους θεσμούς, και αυτό είναι μία από τις λίγες φορές που το λέω, να έχουμε
την πίεση να αδειοδοτήσουμε για τα FM, για το αναλογικό ραδιόφωνο. Εκεί θα υπήρχε ο κίνδυνος κλεισίματος. Εκεί πραγματικά θα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί οι χωρητικότητες είναι πολύ μικρότερες. Διότι αν πηγαίναμε στη ρύθμιση χωρίς να μεριμνήσουμε για τη μετάβαση στις νέες τεχνολογίες, θα υπήρχε εξαιρετικό πρόβλημα. Νομίζω ότι και σε αυτό το τομέα έχουμε τα σημάδια και τα σημεία μιας Ελλάδας που ανακάμπτει, μιας Ελλάδας που αποκτά χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης χώρας, όπου και οι θεσμοί λειτουργούν και οι νόμοι γίνονται σεβαστοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ο συνάδελφος κύριος Θεόδωρος